Είμαι άρρωστος. Έχει κλείσει η φωνή μου. Έχω τρεμούλες, αλλά η χαρά μου που σε είδα είναι τόσο μεγάλη που είναι σαν να μην μου συμβαίνει τίποτα. Όπω, πώς με έφτιαξε έτσι. Παρακαλώ. Όχι, ο Σουτσόπουλος μου έλειψε γιατί συνέχεια κράζει ο ένας τον άλλο. Έχουμε αναπτύξει μια τέτοια σχέση τον τελευταίο καιρό. Οπότε νομίζω ότι του αρέσει αυτόν τον νου που τον ψιλοκράζω. Προβοκατόρικη ερώτηση. Ναι. Μέχρι τώρα, από αυτά που έχεις φτιάξει με τους συναδέλφους σου. Ναι, τα ακούω. Τον Αλέξανδρο και τη Μαρία. Ναι. Αν έπρεπε να κρατήσεις για το τελευταίο πιάτο έναν από τους δύο. Γιατί θεωρείς ότι είναι καλύτερος και βοηθάει περισσότερο. Τώρα τι κάθεσαι και κάνεις, ρε σεφ. Παρακαλώ, ακούω. Δεν την πειράζει τη Μαρία, ρε, πες. Εντάξει, σεφ. Δεν έχει Μαρία πρόβλημα. Μου, συγγνώμη, ε. Τον παππού θα πάρεις, ρε, που δεν μπορεί να κουνηθεί. Πήγε να μου φέρεις λίγο βούτυρο, γιατί δεν μπορώ. Έχει εδώ βούτυρο, έλα, το έχω φέρει. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Ήταν προβοκατόρικα, αλλά δεν ήθελα να φτάσει. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Μια χαρά τους έχω, δουλεύουνε σαν τα σκυλιά. Πιστεύεις ότι ο Αλέξανδρος έχει έρθει να σε βοηθήσει ή να σε καταστρέψει? Κοίτα. Νομίζω ο Αλέξανδρος και χωρίς 5.000 να είχαν πέσει στο τραπέζι, πάλι θα με βοηθούσε. Και εγώ θα σε βοηθούσα, βέβαια. Και η Λαζαρίδη θα με βοηθούσε. Αλλά με ρώτησε τον Αλέξανδρο, ρε. Και το Μαράκι. Το Μαράκι θα με βοηθούσε. Το Μαράκι, έτσι κι αλλιώς. Δεν το βάζουμε στην κουβέντα, γιατί αποκλείεται να έχει έρθει να κάνει κακό σε άνθρωπο. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ήρθα, έφερα την αναστάτωση και φεύγω. Τα κατέστρεψε όλα. Είναι φυτιλάκια ο κ. Σουτσόπουλος. Όλοι νομίζω το έχουμε καταλάβει τόσο καιρό εδώ. Είναι φυτιλάκια. Εκεί που μαγειρεύω μια χαρά. Τώρα αρχίζει να τρέχει η Λαζαρίδη να φεύγει από την κουζίνα και αρχίζει να κλαίει, ας πούμε, γιατί δεν με διάλεξε ο Τράκος. Μετά ποιος θα μαγειρέψει, εμένα με νοιάζει. Άγγελε, σεφ. Εσύ που λες και τα ρεφρενάκια σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι τραγουδιστής δεν λες να γίνεις, αλλά σε φάγε το σύστημα, τα έχω μάθει εγώ. Πώς τα φέρνει η ζωή, πώς τα φέρνει η ζωή. Με αυτή τη φωνή που έχω, τι πρέπει να κάνω? Αφωνία. Υπομονή. Υπομονή. Τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Ναι. Όχι μόνο στο μπαλκόνι. Ναι. Η αφωνία ναι, είναι το πρώτο. Πες ότι έρχεται ο Ρέμος, ο Αντώνης. Το βράδυ και μου λέει, Λεωνίδα μου, Λεωνίδα μου, θέλεις να έρθεις το βράδυ να πεις δύο τραγουδάκια και να φύγεις? Πώς το σώνω αυτό? Του λέω δεν πάω, του λέω Αντώνη sorry. Του λες, με αυτή τη φωνή ή μόλις γίνω καλά? Πώς αισθάνεσαι που είμαστε πίσω εδώ στα Λιμέρια? Καλά σεφ, πολύ καλά. Εδώ μαγειρεύουμε για καλό σκοπό για άλλη μια φορά θα πω. Ναι. Βοηθάμε το μαράκι μας να ανέλθει. Να μαζέψει πόντους, έτσι. Να μαζέψει πόντους. Ωραία. Μαράκι, όλα εντάξει. Ναι, σε τρέχω. Τι έχω φτιάξει εδώ, τι φωνή είναι αυτή τώρα. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή. Αυτή έχουμε για σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εξαιρετικό ψάρι. Ψάρι δεν είναι αυτό? Ναι. Εξαιρετικό ψάρι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σεφ. Έλα εδώ, μη φεύγεις. Ναι, 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 ναι. Με κάνεις να γονάζω. Γιώργο. Το αμήλυτο έχεις, τι έχεις? Με κρυωμένο σε. Και εσύ. Και τώρα πρέπει να προσέχω κιόλας με το παιδί. Με τι ασχολούμαστε τώρα, Γιώργο, εδώ? Εδώ σε περνάω τον αμπουρέα ρακά. Ωραία. Η προετοιμασία μέχρι τώρα για το κυρίως. Ναι, ναι, τελειώνουμε τώρα και την προετοιμασία. Τελευταία είναι να στήσει. Και, το και μετά ξεκινάμε για γλυκό. Και μετά τελειώνουμε και το γλυκό, ναι. Εξαιρετικά. Παιδιά, πολύ πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.